Καλώς ορίσατε, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε για την αποδοχή της πρόσκλησης. Κύριε Μανωσάκη, να μιλήσουμε για όλα όσα έχει παράξει μέχρι τώρα ο ΑΔΜΙΕ σε οικονομικό αλλά και σε γεωστρατηγικό επίπεδο. Καλή σας μέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας. Κύριε Πρόεδρε, ο ΑΔΜΙΕ έχει εκπονήσει ένα νέο πρόγραμμα ανάπτυξης σε ορίζοντα από το 2025 έως το 2034. Είναι ένας ορίζοντας δεκαετίας με ένα οικονομικό ορίζοντα αρκετών δισεκατομμυρίων ευρώ. Θέλω να μου πείτε λοιπόν στο σημείο αυτό, ξεκινώντας έτσι, ποια είναι τα νέα έργα που περιλαμβάνονται σε αυτό το δεκαετές αναπτυξιακό πρόγραμμα. Καταρχήν, κύριε Βαρδάκη, να διευκρινίσουμε το εξής. Ο ΑΔΜΙΕ κάθε χρόνο, βάσει του νόμου, συντάσσει ένα δεκαετές πρόγραμμα ανάπτυξης, το οποίο ανανεώνεται κάθε χρονιά. Αυτή τη στιγμή, λοιπόν, βρισκόμαστε στο δεκαετές από το 25 έως το 34. Είναι πάνω από 5 δισεκατομμύρια ευρώ, όπως είπατε. Ο λόγος είναι ότι το σύστημα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας της Ελλάδας είναι ακόμη υπό ανάπτυξη, κατά την έννοια ότι σημαντικό τμήμα ακόμη της νησιωτικής χώρας δεν έχει διασυνδεθεί με την υπηρετική χώρα. Άρα τα πρώτα έργα που θα αναφέρω είναι η διασύνδεση των Δωδεκανήσων με την υπηρετική χώρα και συγκεκριμένα με την Πελοπόννησο, αλλά και στη συνέχεια και μέσα στον ορίζοντα της δεκαετίας και η διασύνδεση των νησιών του Βόρειο-Ανατολικού Αιγαίου με την υπηρετική χώρα. Πέραν αυτών υπάρχουν και έργα ενίσχυσης και περαιτέρω ανάπτυξης των γραμμών μεταφοράς στο υπηρετικό σύστημα της χώρας, τα οποία σε μεγάλο βαθμό έχουν να κάνουν και με την επιταχυνόμενη ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Η ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας απαιτεί περισσότερα δίκτυα μεταφοράς. Να προσθέσω επίσης, γιατί υπάρχει στη δημόσια συζήτηση το θέμα αυτό, ότι ο ΑΔΜΙΕ δεν είναι ένας επενδυτής που αποφασίζει από μόνος του να κάνει μια επένδυση προκειμένου να κερδοφορήσει. Οι αποφάσεις για τις επενδύσεις του ΑΔΜΙΕ εγκρίνονται από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας της χώρας, κατόπιν μελέτης κόστους ωφέλους, η οποία αποδεικνύει ότι το συνολικό, η συνολική κατάσταση θα είναι καλύτερη με το να συμβεί ένα έργο παρά με το να μην γίνει. Και όταν λέω συνολικότερη κατάσταση, εννοώ και το οικονομικό αποτύπωμα του έργου, αλλά και το περιβαλλοντικό. Κύριε Πρόεδρε, πριν από μερικές μέρες ήρθατε στην Κρήτη, είχατε συναντήσεις με τους εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης, πρώτου και δεύτερου βαθμού, με τους δημάρχους, τον περιφερειάρχη. Θέλω να το θέμα στο επίκεντρο ήταν το θέμα της διασύνδεσης της Κρήτης με την υπηρετική Ελλάδα. Πού βρισκόμαστε, σε ποιο επίπεδο βρισκόμαστε όσον αφορά το στάδιο αυτό? Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω και μέσα από το δικό σας μέσο τους εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης που αφιέρωσαν όλη τη μέρα για να κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Κάναμε τη συζήτηση όπου τους ενημερώσαμε για την γραμμή μεταφοράς ανάμεσα στα Χανιά και τη Δαμάστα. Πρόκειται για ένα έργο το οποίο μαζί με τη διασύνδεση ανάμεσα στην Πελοπόννησο και την Κρήτη που λειτουργεί από το 2021 και τη διασύνδεση ανάμεσα στην Αττική και την Κρήτη που θα ηλεκτριστεί δοκιμαστικά προς το τέλος του έτους αλλά θα λειτουργήσει κανονικά από τα μέσα του επόμενου έτους, αποτελούν αυτά τα τρία ένα ενιαίο σύνολο έργων χάρη στο οποίο η Κρήτη θα περάσει στην νέα εποχή ηλεκτρικής ευστάθειας και ηλεκτρικής ασφάλειας, με ό,τι αυτό συνεπάγεται γενικότερα για την οικονομία του νησιού, αλλά και για τη δυνατότητα να ολοκληρωθούν και όλα τα υπόλοιπα μεγάλα έργα τα οποία σχεδιάζονται στο νησί, όπως είναι το αεροδρόμιο του Καστελίου και ο βόρειος οδικός άξονας. Ενημέρωσα λοιπόν την τοπική αυτοδιοίκηση για το τι πρόκειται να γίνει. Πρόκειται να γίνει μια εναέρια γραμμή μεταφοράς ανάμεσα στην Δαμάστα και τα Χανιά. Έχουν ληφθεί υπόψη διάφοροι περιορισμοί, καθώς έχουμε πάρει θετικές νομοδοτήσεις από χειρολογικές υπηρεσίες, από δασολογικές υπηρεσίες και τώρα πια είμαστε στο στάδιο της διαβούλευσης με βάση τα βήματα που ορίζει ο νόμος με την τοπική κοινωνία, προκειμένου να δούμε αν μπορούν να γίνουν σημειακές αλλαγές σε σημεία που δημιουργείται κάποια δυσφορία από τις τοπικές αρχές. Κρατώ ωστόσο αυτό που είπατε, ότι έρχεται η νέα εποχή για την Κρήτη όσον αφορά την ηλεκτρική ευστάθεια και ασφάλειά της. Ακριβώς. Χάρη σε αυτά τα έργα, τι θα γίνει? Πρώτον, δεν θα λειτουργούν οι παλαιές ρυπογόνες μονάδες, οι οποίες όσο παλιώνουν έχουν περισσότερες βλάβες και πιο ρυπογόνες γίνονται.
Οι περισσότερες βλάβες προκαλούν πρόβλημα στο τουριστικό προϊόν και γενικότερα στην ποιότητα ζωής των κατοίκων του νησιού αλλά και των επισκεπτών του νησιού. Όταν ολοκληρωθούν αυτά τα έργα που σχεδιάζουμε εμείς, όπως εξάλλου έχει συμβεί ήδη στις Κυκλάδες, η εμπειρία υπάρχει, το επίπεδο της ποιότητας της ζωής σε σχέση με την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας θα γίνει πάρα πολύ καλύτερο. Μάλιστα. Φύγεται το θέμα των διασυνδέσεων που δρομολογεί ο ΑΔΜΙΕ στο παρόν αλλά και στο μέλλον. Πού βρισκόμαστε με τη διασύνδεση, κύριε Πρόεδρε, της Ελλάδας και της Κύπρου, και ποια είναι τα επόμενα βήματα που αναμένουμε για την υλοποίηση αυτού του μεγάλου project? Να θυμίσουμε καταρχήν στους ακροατές μας ότι ο ΑΔΜΙΕ ανέλαβε το σύνολο του έργου της διασύνδεσης ανάμεσα στην Ελλάδα, την Κύπρο και το Ισραήλ μόλις τον Οκτώβριο του 2023 και αν βάλουμε και τις γραφειοκρατικές διαδικασίες με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το Δεκέμβριο του 2023, άρα πολύ πρόσφατα. Το έργο έχει ξεκινήσει στο επίπεδο της κατασκευής του καλωδιακού του συστήματος, δηλαδή ο κατασκευαστής καλωδίων κατασκευάζει ήδη το καλώδιο στα εργοστάσια του. Και βρισκόμαστε κοντά στην υπογραφή μιας σύμβασης για την τελική μελέτη που απαιτείται για το σταθμό μετατροπής που θα γίνει στην Κύπρο με τον κατασκευαστή του σταθμού μετατροπής. Άρα το έργο είναι σε εξέλιξη. Από την άλλη πλευρά, όπως αντιλαμβάνεστε, επειδή πρόκειται για ένα τεράστιο έργο που το κόστος του ανάμεσα στην Ελλάδα και την Κύπρο είναι 1,9 δισεκατομμύρια ευρώ, και υπολογίζεται για περίπου 1 δισεκατομμύριο ευρώ ακόμη ανάμεσα στην Κύπρο και το Ισραήλ, ο ΑΔΜΙΕ αναζητά στρατηγικούς μετόχους να συμμετέχουν στο έργο αυτό, ούτως ώστε στην τελική κατάσταση ο ΑΔΜΙΕ να έχει ένα ποσοστό που θα του επιτρέπει να διατηρήσει τον τεχνικό έλεγχο του έργου, καθώς ο ΑΔΜΙΕ θα διαχειρίζεται από ηλεκτρικής άποψης τη διασύνδεση όταν ολοκληρωθεί. Αλλά βεβαίως δεν είναι το μέγεθος της εταιρείας τέτοιο ώστε να έχει το 100% αυτού του έργου. Στο πλαίσιο αυτό υπάρχουν όριμες συζητήσεις με την Κυπριακή Δημοκρατία για να συμμετέχει στο έργο, αλλά και με επενδυτικά κεφάλαια από το Ισραήλ, από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το αμέσως επόμενο διάστημα θα επισκεφτούμε την Κύπρο, όπου θα έχουμε και συνάντηση με κεφάλαιο από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, με το οποίο εξάλλου είχαμε υπογράψει MOU στα πλαίσια του COP28 στο Ντουμπάι. Δεν ξέρω, αυτό έχει δημοσιοποιηθεί ή πρώτη φορά το ανακοινώνεται αναφορικά με τα κεφάλαια από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα? Έχουμε υπογράψει μια συμφωνία από κοινού με το Υπουργείο Ενέργειας της Κύπρου στα πλαίσια του COP28 του Ντουμπάι και αυτές οι συζητήσεις που γίνονται τώρα είναι στο πλαίσιο της ορίμανσης αυτής της συμφωνίας. Μου δίνετε τώρα πάσα για να σας ρωτήσω σε ποιο στάδιο βρίσκεται ο ΑΔΜΙΕ σε σχέση με την διασύνδεση της Κύπρου με το Ισραήλ. Και θέλω να μείνουμε και στα ωφέλη αυτής της διασύνδεσης. Ναι, ο ρόλος μας πλέον ως φορέας υλοποίησης είναι διτός. Αφενός είμαστε υπεύθυνοι για την κατασκευή του έργου, αφετέρου όμως είμαστε και υπεύθυνοι για να διευκολύνουμε τις συζητήσεις μεταξύ των φορέων των κρατών, των ρυθμιστικών αρχών της Κύπρου και του Ισραήλ, προκειμένου να ληφθούν εκείνες οι αποφάσεις που θα διασφαλίσουν την οριμότητα και την χρηματοδοτική δυνατότητα του έργου. Άρα λοιπόν μέσα στον επόμενο μήνα θα έχουμε συναντήσεις με όλες τις αρμόδιες αρχές του θέματος αυτού, προκειμένου να προχωρήσουμε στην ορίμανση του έργου. Ταυτόχρονα προχωρούμε σε δική μας σύγχρονη μελέτη κόστους ωφέλους για τη διασύνδεση ανάμεσα στην Κύπρο και το Ισραήλ, προκειμένου να φτάσει στο στάδιο της ένατης κατασκευής του το έργο, ελπίζουμε μέσα στο 2025. Τώρα, τα ωφέλη πιστεύω ότι είναι αυτονόητα. Για το Ισραήλ, προφανώς το Ισραήλ είναι απομονωμένο ενεργειακά και αυτό όπως και η Κύπρος, άρα να έχει μια διασύνδεση με μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πολύ σημαντικό και σε σχέση με την ενεργειακή του ασφάλεια, αλλά και σε σχέση με την γεωπολιτική εγκύτητα με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά πιστεύω ότι και για την Ευρωπαϊκή Ένωση γενικότερα και για την Ελλάδα και την Κύπρο συγκεκριμένα, η ηλεκτρική διασύνδεση με το Ισραήλ και η σύγκληση των συμφερόντων με το Ισραήλ είναι επίσης κρίσιμη σημασία. Κύριε Πρόεδρε, έχει γραφτεί πολλάκις και υποθεί ότι ο ΑΔΜΙΕ τα τελευταία ιδιαίτερα χρόνια έχει σημαντική σπουδαία οικονομική και γεωστρατηγική αναφορά στην Ελλάδα, στην Ευρώπη και βεβαίως διεθνώς στο εξωτερικό.
Υπάρχουν λοιπόν, αυτό είναι το ερώτημα, άλλες διεθνείς διασυνδέσεις που δρομολογείτε και θέλω να μας τις περιγράψετε, ποιες είναι αυτές. Να πούμε, να μιλήσουμε για αυτές τις πράσινες λεωφόρους που θα δημιουργηθούν, είναι αναγκαίες για την Ελλάδα και την Ευρώπη. Και θέλω να μου πείτε επίσης, υποερώτημα, πόσο σημαντικά αναβαθμίζεται η γεωπολιτική, η γεωστρατηγική θέση της Ελλάδας έναντι της Ευρώπης αλλά και των τρίτων χωρών. Καταρχήν να πω ότι αυτό που βλέπετε με τον ΑΔΜΙΕ είναι κάτι το οποίο συμβαίνει συνολικά με τους διαχειριστές μεταφοράς ενέργειας σε όλη την Ευρώπη και ο λόγος είναι ότι η αύξηση της πράσινης ενέργειας ως ποσοστό του μείγματος για να είναι τα συστήματα τα ηλεκτρικά ευσταθή απαιτεί τη μεγαλύτερη διασυνδεσιμότητα μεταξύ τους. Ναι. Εξ αυτού του γεγονότος ο ρόλος των διαχειριστών αναβαθμίζεται καθώς πολλαπλασιάζονται οι διασυνοριακές διασυνδέσεις μεταξύ των κρατών και όταν υπάρχουν διασυνοριακά έργα που σημαίνει ότι τα κράτη τελικά πρέπει να συνεργαστούν μεταξύ τους, ο φορέας που υλοποιεί αυτά τα έργα ή εν πάση περιπτώσει παίζει ένα κρίσιμο ρόλο προφανώς αναλαμβάνει και την διευκόλυνση των σχέσεων των κρατών για να προχωρήσει το έργο αυτό, στα πλαίσια εννοώ βέβαια του αντικειμένου του έργου αυτού. Έτσι λοιπόν, αυτό είναι ένα γενικό σχόλιο για το ρόλο των διαχειριστών, ο οποίος γίνεται όλο ένα και πιο σημαντικός και πράγματι ο διαχειριστής μεταφοράς έχει γίνει αντιληπτό και από την ελληνική πολιτεία ότι μπορεί να παίξει έναν ευρύτερο ρόλο στις οικονομικές σχέσεις της Ελλάδας με τις γειτονικές χώρες. Τώρα, οι διασυνδέσεις που οριμάζουμε. Θα γίνει μια δεύτερη διασύνδεση ανάμεσα στην Ελλάδα και την Ιταλία. Η τρέχουσα διασύνδεση έχει χωρητικότητα, ας το πούμε απλά, 500 ΜΒ. Η δεύτερη διασύνδεση θα είναι 1000 ΜΒ, άρα θα τριπλασιαστεί η χωρητικότητα. Και ο λόγος είναι ότι η Ιταλία θα εξακολουθήσει να χρειάζεται να εισάγει ενέργεια και η Ελλάδα, που έχει τόσο μεγάλη διείσδυση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, θα έχει τη δυνατότητα να εξάγει περισσότερη ενέργεια προς την Ιταλία. Πέραν αυτής της διασύνδεσης, που είναι η σημαντικότερη, αυτή που οριμάζουμε, υπάρχει και ανάπτυξη δεύτερης διασύνδεσης με την Αλβανία. Επίσης, για τον ίδιο λόγο, η Αλβανία βασίζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό σε υδροηλεκτρικές πηγές ενέργειας, οι οποίες λόγω της κλιματικής κρίσης καθίστανται προβληματικές κάποιους μήνες του χρόνου. Συνεπώς, η Ελλάδα θα μπορέσει να εξάγει ενέργεια και προς την Αλβανία. Θα θυμίσω ότι πρόσφατα ολοκληρώθηκε δεύτερη διασύνδεση με την Βουλγαρία, που σχεδόν διπλασιάζει την φέρουσα ικανότητα ανταλλαγής ενέργειας μεταξύ των δύο κρατών. Είναι υπό μελέτη ενίσχυση της διασύνδεσής μας με την Βόρεια Μακεδονία. Επίσης, είναι υπό μελέτη ενίσχυση της ηλεκτρικής διασύνδεσης που έχουμε με την Τουρκία. Και βεβαίως είναι πολύ σημαντικό, είδαμε και τις εξελίξεις προχθές στο Κάιρο. Είναι πολύ σημαντική η ηλεκτρική διασύνδεση που οριμάζει ανάμεσα στην Ελλάδα και την Αίγυπτο. Τα τελευταία περίπου 2,5 χρόνια η διασύνδεση αυτή συζητείται και μιλάται με πολύ εντατικό τρόπο μεταξύ των διαχειριστών και του φορέα υλοποίησης που είναι η εταιρεία Έλικα του Ομίλου Κοπελούζου. Υπάρχει και μια διακυβερνητική επιτροπή η οποία συνεδριάζει για να εξετάζει την πρόοδο του ζητήματος αυτού. Και αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι ο ΑΔΜΙΕ το επόμενο διάστημα θα καταθέσει μία πρόταση στην εταιρεία Έλικα προκειμένου να καταστεί μέτοχος της εταιρείας αυτής που είναι ο φορέας υλοποίησης, καθώς το έργο έχει ήδη μπει τα έργα αμοιβαίου ενδιαφέροντος, όπως λέγεται, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και είναι υποψήφιο προς χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Άρα είναι ένα έργο που είναι στον ορίζοντα τον επενδυτικό του ΑΔΜΙΕ και επίσης υπάρχουν συζητήσεις ώστε να είναι και ο διαχειριστής μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας της Αιγύπτου μέτοχος στο έργο αυτό. Πιστεύω ότι αυτή η συμμαχία, δηλαδή μεταξύ της ιδιωτικής εταιρείας που προωθεί το έργο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και των δύο διαχειριστών, θα είναι μια γόνιμη συμμαχία και θα οδηγήσει στην επιτάχυνση αυτού του έργου, το οποίο είναι κρίσιμο για δύο λόγους. Αφενός, διότι
Είναι σαφές ότι στη Βόρεια Αφρική και συγκεκριμένα στην Αίγυπτο υπάρχει μεγάλη δυνατότητα παραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Υπάρχει ισχυρότατο δυναμικό αιωλικό αλλά και ηλιακό, το οποίο μπορεί να εξαχθεί προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ελλάδα να αποτελέσει μια πύλη εισόδου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αφετέρου, διότι η βελτίωση, η ενίσχυση της σχέσης μας με την Αίγυπτο, που θα επιφέρει η δημιουργία ενός τέτοιου έργου, υπενθυμίζω και την ΑΟΣ που υπάρχει ανάμεσα στην Ελλάδα και την Αίγυπτο, θεωρείται κρίσιμη σημασίας. Άρα, από όποια πλευρά και να το δει κανείς, είναι προς το συμφέρον της Ελλάδας να προχωρήσει το έργο αυτό. Πράγματι, η Ελλάδα γίνεται ενεργειακός πρωταγωνιστής στη Μεσόγειο, στη Μέση Ανατολή. Βλέπουμε ηλεκτρικές συνδέσεις, επιχειρείται από την Αδημία τα τελευταία χρόνια, Κύπρος, Μέση Ανατολή, Αφρική, Κρήτη, Ηπειρωτική Ελλάδα, Ευρώπη. Θέλω να μείνω όμως σε σχέση με τις διασυνδέσεις του ΑΔΜΕ στον ελλαδικό χώρο, οι οποίες προχωρούν με ταχύ, με γοργό ρυθμό. Γιατί είναι απαραίτητες και γίνονται αυτές? Σε τι τελικά αφοφελήσουν και εμάς τους ίδιους τους καταναλωτές, κύριε Πρόεδρε? Κοιτάξτε, αυτό μπορεί να το δει κανείς ήδη από τις διασυνδέσεις που έχουν ολοκληρωθεί στις Κυκλάδες. Να θυμίσω το εξής. Για να έχει ενέργεια ένα νησί, πριν διασυνδεθεί με το υπηρετικό σύστημα, καίγεται μαζούτ σε ένα εργοστάσιο που παράγει ενέργεια στο νησί. Το κόστος παραγωγής αυτής της ενέργειας είναι πολύ μεγάλο. Είναι πολύ μεγαλύτερο από το μέσο κόστος παραγωγής της ενέργειας στην υπηρετική χώρα. Τι συνέβαινε λοιπόν? Έχει δημιουργηθεί ένας λογαριασμός, ο λογαριασμός των ΙΚΟ, των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, έτσι ώστε να μην επιβάρυνται μόνο οι κάτοικοι του νησιού, για παράδειγμα της Κρήτης, κόστος παραγωγής ενέργειας στην Κρήτη, αλλά αυτό το επιπλέον κόστος επιμερίζεται σε όλους τους καταναλωτές της χώρας. Τώρα, με το που ολοκληρώνεται αυτή η διασύνδεση, τι συμβαίνει? Το εργοστάσιο αυτό πάβει να λειτουργεί. Κάποια από αυτά τα εργοστάσια βεβαίως παραμένουν σε αυτό που είναι στην τεχνική γλώσσα, σε ψυχρή εφεδρεία, ώστε αν υπάρχει κάποια βλάβη να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε για να μην μείνει το νησί χωρίς ενέργεια. Όμως, ως τώρα εμπειρία από τις Κυκλάδες, που η διασύνδεση ας πούμε της Σύρου είναι από τον Μάρτιο του 2018, άρα έχουμε κλείσει 6 χρόνια, είναι ότι δεν έχει βγει η Σύρος εκτός ούτε ένα λεπτό, δεν έχει χρησιμοποιηθεί καθόλου το εργοστάσιο της Σύρου και άρα όλο το κόστος που υπήρχε, που ο κυριότερος παράγοντας κόστους ήταν το πετρέλαιο που χρειαζόταν το εργοστάσιο να λειτουργεί, έχει αφαιρεθεί πλέον από το κόστος παραγωγής ενέργειας της χώρας. Αυτά τα χρήματα έχουν χρησιμοποιηθεί κατά καιρούς προκειμένου να απαλυνθεί το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας για τους καταναλωτές ανάλογα με τη συγκυρία την οποία διανύουμε. Για παράδειγμα, ένα μέρος αυτού του ωφέλους χρησιμοποιήθηκε σε ταμεία που δημιουργήθηκαν κατά την περίοδο της ενεργειακής κρίσης. Στη συνέχεια, όταν θα φτάσουμε σε μια πιο ομαλή κατάσταση, ήδη βγαίνουμε από την ενεργειακή κρίση καθώς οι τιμές του φυσικού αερίου μειώνονται, το αποτέλεσμα θα είναι ότι η μείωση αυτού του κόστους από τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας θα είναι εφικτό να περάσει στον τελικό καταναλωτή συνολικά. Με λίγα λόγια, οι διασυνδέσεις γίνονται με κυριότερο λόγο υλοποίησής τους την μείωση του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας. Τώρα, πέραν αυτού υπάρχει και το περιβαλλοντικό ζήτημα, το οποίο όσο η κλιματική κρίση επιταχύνεται και εμβαθύνεται, γίνεται κατανοητό ότι το να καίμε ορυκτά καύσιμα, τα οποία βεβαίως τον προηγούμενο αιώνα ήταν πολύ σημαντικά για την οικονομική ανάπτυξη και βοήθησαν και τις τοπικές κοινωνίες κτλ. Αλλά σήμερα καθίσταται πάρα πολύ δύσκολο να γίνει ανεκτό κάτι τέτοιο, καθώς έχει αποδειχθεί επιστημονικά ότι οι καύσεις τους είναι υπεύθυνοι για τα ακραία κλιματικά φαινόμενα που βλέπουμε και οι προβλέψεις είναι πολύ αρνητικές. Άρα κάθε εργοστάσιο, κάθε φουγάρο όπως λέμε που κλείνει είναι ένα λιθαράκι προς το να φτάσουμε σε μια βιώσιμη κοινωνία η οποία θα βασίζεται κατά κύριο λόγο σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αυτό είναι το δεύτερο μεγάλο, πολύ σημαντικό
πτυχίο των ηλεκτρικών διασυνδέσεων. Το τρίτο είναι, όπως ανέφερα και στην αρχή, η ευστάθεια και η ασφάλεια. Δηλαδή, όταν βασίζεσαι στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ενώ είναι πιο καθαρές και είναι καλύτερα τα πράγματα από την άποψη αυτή και πιο φθηνές στην πραγματικότητα, γιατί το καύσιμο εντός εισαγωγικών, δηλαδή ο αέρας και ο ήλιος είναι δωρεάν, έχει το πρόβλημα ότι βασίζεσαι στον καιρό. Δηλαδή, την ηλεκτρική ενέργεια από τον ήλιο την έχεις όταν έχει ήλιο. Όταν δεν έχει ήλιο, ξαφνικά δεν έχεις καθόλου. Ή από τον άνεμο αντίστοιχα. Άρα, πρέπει να έχεις τα συστήματα όσο το δυνατόν πιο διασυνδεδεμένα μεταξύ τους, έτσι ώστε περίσσια ενέργεια σε κάποια χρονική στιγμή από ένα γεωγραφικό σημείο που έχει ήλιο τόσο ώστε να παράγεται ενέργεια περισσότερη από αυτή που χρειάζεται ο τόπος στον οποίο παράγεται, να μπορεί να μεταφέρεται μέσα από το σύστημα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας σε άλλους τόπους που εκείνη τη χρονική στιγμή, είτε λόγω διαφοράς ώρας, αλλά είτε λόγω διαφοράς εποχής, έχουν μία μικρότερη δυνατότητα παραγωγής ενέργειας, έχουν ένα έλλειμμα εκείνη τη στιγμή. Αυτοί είναι οι τρεις βασικοί λόγοι για τους οποίους έχουν καταστεί απολύτως απαραίτητες ηλεκτρικές διασυνδέσεις και βλέπουμε ότι όλα τα κράτη, θα έλεγα σε όλα τα πλάτη και τα μήκη του πλανήτη, σχεδιάζουν τέτοια έργα σε συνεργασία με τους διαχειριστές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Είστε επεξηγηματικός, σαφής και κατανοητός. Στο δημόσιο λόγο σας, κύριε Μανουσάκη, αναφέρεστε πολλές φορές στις συνέπειες της κλιματικής κρίσης. Επισημαίνετε ότι αυτή πιέζει ασφυκτικά για να επιταχύνει η Ελλάδα, η Ευρώπη, όλος ο κόσμος την πράσινη λεγόμενη μετάβαση. Θέλω λίγο να μείνουμε, γιατί έχετε πει ότι είναι μονόδρομος. Να μείνουμε λίγο σε αυτό. Ναι. Είναι μονόδρομος. Και η πράσινη μετάβαση δεν αφορά μόνο το ηλεκτρικό σύστημα. Υπάρχουν τομείς της οικονομικής ζωής που είναι πάρα πολύ πιο δύσκολο να γίνουν πράσινοι. Λέω ενδεικτικά ότι υπάρχουν τα πλοία, υπάρχουν τα αεροπλάνα, τα οποία συνδράμουν σε πολύ μεγάλο βαθμό. Υπάρχει η κατασκευαστική βιομηχανία. Θα έλεγα ότι ακόμη και η κτηνοτροφία συνδράμει σε μεγάλο βαθμό στην κλιματική κρίση. Όμως, το πρώτο στάδιο που απαιτείται, γιατί η ηλεκτροπαραγωγή είναι και αυτή ένας πολύ σημαντικός παράγοντας λίπανσης, είναι να προχωρήσουμε στο πρασίνισμα του ηλεκτρικού μείγματος. Το πρόβλημα τώρα εδώ είναι ότι δεν μπορούμε να πάμε από τη μία μέρα στην άλλη σε ένα ευσταθές σύστημα. Ο λόγος είναι αυτό που είπαμε πριν, ότι εξαρτώμαστε από τον καιρό. Συνεπώς, θα πρέπει να αναπτυχθούν κάποιου τύπου συστήματα αποθήκευσης ενέργειας. Γιατί ναι, μεν η διασυνδεσιμότητα αποτελεί έναν τρόπο να λιάνει κανείς το πρόβλημα του ότι δεν έχει την ενέργεια όποτε τη θέλει, όπως την είχε με το λιγνητικό εργοστάσιο ή με το εργοστάσιο φυσικού αερίου. Αλλά δεν γίνεται, δεν θα βγει η μελέτη κόστους ωφέλους, ας πούμε, να συνδέσουμε ηλεκτρικά πάρα πολύ μικρά νησιά με το υπηρετικό σύστημα. Άρα χρειάζονται αποθηκευτικά συστήματα, τα οποία βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή στο χρονικό στάδιο που αναπτύσσονται, αλλά ακόμη δεν έχουν οριμάσει τόσο πολύ ώστε να είναι και από άποψη κόστους, αλλά και από άποψη εξέβρεσης των πρώτων υλών να θεωρούνται απολύτως ασφαλή. Βέβαια, όλος ο πλανήτης κινείται προς αυτή την κατεύθυνση και έχουμε δει τι μπορεί να κάνει η συνεργασία των επιστημόνων, για παράδειγμα με τα εμβόλια στον COVID. Άρα, είμαστε αισιόδοξοι ότι και στα συστήματα αποθήκευσης ενέργειας θα γίνουν πολύ μεγάλα άλματα τα επόμενα χρόνια. Αλλά σε αυτά τα χρόνια, αυτό που νομίζω όλοι πρέπει να το λέμε και πρέπει να είμαστε ειλικρινείς, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, ούτως ώστε να διατηρήσουμε ευσταθή συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας. Στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχουμε φτάσει γύρω στο 60%, μεταξύ 55% και 60% του ποσοστού της πράσινης ενέργειας μέσα στο ηλεκτρικό σύστημα. Πιστέψτε με όμως, η λειτουργία του συστήματος υπό αυτές τις συνθήκες και όσο θα μεγαλώνει αυτό το ποσοστό, γίνεται όλο και πιο δύσκολη. Ο κίνδυνος να έχουμε διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος γίνεται όλο και πιο μεγάλος. Απαιτείται από το διαχειριστή
να προβαίνει σε ενέργειες που δεν ήταν συνήθεις προηγουμένως, όταν είχαμε τις λίγες ευέλικτες μονάδες των ορυκτών καυσίμων, με αποτέλεσμα να καθίσταται πιο δύσκολη συνολικά η λειτουργία και η συντήρηση του λειτουργικού συστήματος. Χρειάζεται λοιπόν μια πολύ μεγάλη προσπάθεια, χρειάζεται τεχνολογική ανανέωση, χρειάζεται στήριξη από την πολιτεία στον διαχειριστή μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και στον διαχειριστή διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, προκειμένου να εξυγχρονίσουν τα δίκτυα, να τα κάνουν πιο ανθεκτικά, να τα κάνουν πιο ψηφιακά, να προσλάβουν κόσμο, μηχανικούς, οι οποίοι να έχουν σύγχρονη εκπαίδευση, να έχουν τις δυνατότητες να λειτουργήσουν ένα σύγχρονο σύστημα, για να μπορέσουμε να περάσουμε αυτά τα χρόνια μέχρι να οριμάσει η τεχνολογία αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας και να πάμε σε ένα πραγματικά ασφαλές πράσινο ηλεκτρικό σύστημα στη συνέχεια. Τελευταίο ερώτημα, κλείνοντας αυτή την ενδιαφέρουσα, την άκουσα ενδιαφέρουσα συνέντευξη. Κύριε Μαρουσάκη, ως χώρα η Ελλάδα έχει πετύχει, έχει θέσει κάποιους ενεργειακούς στόχους έως το 2030, φαντάζομαι είναι και υποχρέωσή της έναντι Ευρωπαϊκής Ένωσης και διεθνώς, ερωτηματικά το βάζω. Πόσο καλά υλοποιείται αυτός ο σχεδιασμός, παρακαλώ, πέστε μου. Είναι μία από τις ιστορίες επιτυχίας των τελευταίων ετών. Σε βαθμό μπορώ να πω που θα πετύχουμε τους στόχους που έχουμε θέσει για το 2030 νωρίτερα από το 2030, χάρη μεταξύ άλλων και στην ταχεία ολοκλήρωση των δικών μας έργων. Βεβαίως κυρίως χάρη στο μεγάλο επενδυτικό ενδιαφέρον που δημιουργήθηκε, στη μεγάλη στροφή των επενδυτών προς την πράσινη ενέργεια, θα έχουμε πετύχει να έχουμε στην πραγματικότητα περισσότερη πράσινη ενέργεια από αυτή που χρειαζόμαστε ως χώρα. Δηλαδή, η προσφορά της ενέργειας θα υπερκαλύπτει τη ζήτηση της ενέργειας. Αυτό σημαίνει ότι και οι διεθνείς δικές μας διασυνδέσεις, οι διασυνοριακές διασυνδέσεις, καθίστανται και αυτές εξαιρετικά σημαντικές, προκειμένου αυτή η περίσσια ενέργειας να μπορεί να εξάγεται. Μπορώ να σας πω ότι εχθές, που ήταν καθαρή Δευτέρα, ήταν μία από τις μέρες που είχαμε πολύ μεγάλη εξαγωγή πράσινης ενέργειας από την Ελλάδα προς το εξωτερικό. Αυτό έγινε λόγω των καιρικών συνθήκων, λέτε? Και όχι μόνο, λόγω του ότι η ζήτηση λόγω της αργίας ήταν περιορισμένη. Από τους καταναλωτές, μάλιστα. Ναι, όμως η ενέργεια που παράγεται λόγω του καιρού είναι πολύ μεγάλη ποσότητα. Οπότε, μέσω των διεθνών διασυνδέσεων, η Ελλάδα εξήγαγε ενέργεια προς τις γειτονικές της χώρες. Αυτό είναι το μέλλον ουσιαστικά. Ο στρατηγικός στόχος της Ελλάδας είναι να γίνει μια χώρα η οποία να είναι αυτάρκης καταρχήν σε ενέργεια, αλλά να είναι και εξαγωγική σε ενέργεια, λόγω ακριβώς του ότι περνάμε στην πράσινη εποχή, όπου εμείς έχουμε πλεονεκτήματα σε σχέση με άλλες χώρες, καθώς έχουμε ένα υψηλότατο αιωλικό δυναμικό στο Αιγαίο, αλλά έχουμε και ένα πολύ σημαντικό ηλιακό δυναμικό. Η Ελλάδα λοιπόν κατά αυτόν τον τρόπο, κατά τη γνώμη μου, θα καταστεί και γεωπολιτικά πιο ισχυρή, έχοντας ενεργειακή αυτάρκεια, αλλά και όντας μια χώρα η οποία θα μπορεί να βοηθάει ενεργειακά τις γειτονικές χώρες. Αγαπητέ κύριε Πρόεδρε του ΑΔΜΙΕ, σας ευχαριστούμε θερμότατα για αυτή τη συνέντευξη που μας παραχωρήσατε και μας περιγράψατε και ακούσαμε όλα αυτά τα κατανοητά επεξηγηματικά πράγματα που έχετε πετύχει εσείς και οι συνεργάτες σας, οι εργαζόμενοι του ΑΔΜΕ, τα τελευταία χρόνια. Ευχαριστώ και πάλι θερμά. Και εγώ σας ευχαριστώ.